να δούμε πώς προχωρούν οι εργασίες για το μετρό Θεσσαλονίκης, πώς προχωράει ο ανάδοχος και η κοινοπραξία εδώ πέρα, τις εργασίες που χρειάζονται ώστε να τελειώσουμε το μετρό Θεσσαλονίκης. Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί βλέπουμε ότι προχωρούν πλέον με γοργούς θεσμούς. Επισκεφτήκαμε το αμαξοστάσιο της Κηλέας, όπου εκεί σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει μερική ηλεκτροδότηση, θα ξεκινήσουν και οι δοκιμές των τρένων. Καθώς επισκεφτήκαμε και το σταθμό Φλέμινγκ και Πανεπιστήμιο, για να δούμε, και τώρα που είμαστε εδώ πέρα στην Αγία Σοφίας, για να δούμε πώς προχωρούν οι εργασίες. Η Αττικό Μέτρο κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά ώστε να ξεκολλήσει ξανά το έργο, να είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων. Μετά τη θετική γνωμοδότηση που έχουμε από το ΚΑΣ, θα προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα οι μελέτες που χρειάζεται να γίνουν ώστε να προχωρήσουμε τη διαδικασία της απόσπασης και της επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων με τη λύση που έχουμε προτείνει και έχουμε την γνωμοδοτική απόφαση από το ΚΑΣ. Περιμένουμε από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, την υπουργική απόφαση αυτό. Και πάρα πολύ γρήγορα υλοποιούμε αυτά που έχουμε πει. Εμείς ως κυβέρνηση και ο Υπουργός, καθώς και ο Υπουργός, ό,τι έχουμε υποσχεθεί στη Θεσσαλονίκη θα το υλοποιήσουμε. Θα είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος και αρχές του 2023 η Θεσσαλονίκη θα έχει το μετρό.